την έγκρισή του κατά πλειοψηφία έδωσε στην τακτική κατεπίγουσα συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για την παράταση των τμηματικών προθεσμιών του έργου κατασκευή ανισόπεδου κόμβου K16 στη Συμβολή Παθέ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Η είδηση είναι πως το έργο πρόκειται να δοθεί στην κυκλοφορία το 2015. Ενώ το έργο δημοπρατήθηκε, ο ανάδοχος εγκαταστάθηκε, αλλά δεν μπόρεσε να λειτουργήσει, διότι κάποιοι καταπατητές στην συγκεκριμένη περιοχή όπου πρόκειται να γίνει το έργο δεν βγήκανε παρά το εξώδικο που τους είχε κάνει η ανάλογη υπηρεσία. Σήμερα όμως πήραμε απόφαση, τελείωσαν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία καθυστέρησαν για λίγο καιρό το έργο και το 2015, δηλαδή σε δύο χρόνια, το έργο θα παραδοθεί στην κυκλοφορία και θα λύσει ένα μεγάλο συγκοινωνιακό, όπως είπα, και αναπτυξιακό θέμα της Θεσσαλονίκης. Επίσης, από σήμερα αποκαταστάθηκε και ο φωτισμός στην περιφερειακή οδό μετά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τις κλοπές καλωδιών χαλκού. Από σήμερα, όποιος περνάει από την περιφερειακή οδό μπορεί να δει ότι τα φώτα πλέον ανάβουν, φωτίζονται κανονικά και με ασφάλεια οι οδηγοί μπορούν να κινούνται χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. Ήταν μια εργολαβία που στήχησε αρκετά. Μας καθυστέρησε και πάλι γιατί εκεί μας κλέψαν τα καλώδια που συνδέουν τις κολόνες που έχουν τους λαπτήρες μεταξύ τους. Είναι υπόγεια, να φανταστείτε δηλαδή ότι κάναν μια πολύ μεγάλη εργασία προκειμένου να κλέψουν αυτά τα καλώδια. 200 και παραπάνω χιλιάδων ευρώ η ζημιά. Σε μια εποχή που εμείς δεν έχουμε για να κλείσουμε μια λακκούβα ή να αλλάξουμε μια λάμπα, μας κλέψανε και τα καλώδια, προσθέσανε δηλαδή στο κόστος, αλλά σημασία έχει ότι από σήμερα φωτίζεται κανονικά η περιφερειακή οδός και σε λίγο όλη η μεγάλη κόμβη στο εθνικό μας δίκτυο. Ταυτόχρονα όμως με την αποκατάσταση του φωτισμού της περιφερειακής οδού, τα συνεργεία της περιφέρειας, αν και δεν ήταν αρμοδιότητά της, φρόντισαν και για τον καθαρισμό των κολόνων από αφίσες λάβαρα και άλλα διαφημιστικά. Παρά το ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, συνονοηθήκαμε, συνεργαστήκαμε με τους Δήμους και έχουμε και μία σύσκεψη για αυτό το θέμα. Σημασία όμως έχει το αποτέλεσμα ότι την ώρα που αλλάζαμε τις λάμπες στις κολόνες, παράλληλα κατεβάζαμε και όλα τα πανό, χωρίς δηλαδή δεύτερα έξοδα, κατεβάζαμε και τα πανό και τα λάβαρα και καθαρίζαμε και την νησίδα η οποία διαχωρίζει την περιφερειακή οδό σε δύο ρεύματα κυκλοφορίας.